Νίκο, έλα. Έχεις περάσει από όλες τις, από όλα τα κανάλια, από πολλές διαφορετικές ζώνες και έχεις δουλέψει με όλους. Άρα, ναι. Εντάξει. Όχι ρε παιδί μου, πού τα πρόλαβες όλα αυτά, δες και πες. Μπράβο, γελαλή, θέλω τον αριθμό ταυτότητα, περιμένει άνθρωποι μου, για να γίνει η αγωγή. Λοιπόν, δεν ξεκινήσαμε σωστά, θέλω να ξεκινήσουμε πραγματικά με την... Και όμως αυτή είναι η πρώτη, ναι. Ναι, 2005-2007. Θέλω να μου λες την πρώτη σκέψη που σου έρχεται εδώ, είναι κουσκούς το μεσημέρι. Ξέρω, είναι κουσκούς το... μεσημέρι. Παιδιά, ζητώ συγγνώμη, απολύεστε όλοι. Πρώτη ήταν το κουσκούς το πρωί. Αλήθεια. Χίλια συγγνώμη, θα περάσει το αέρα, θα καθίσετε κι εσείς φέτος, Ελένη μου, γελαλή μου, δεν το έχεις υπολογίσει. Όχι, αυτή είναι η άλλη χρονιά. Εντάξει, η δεύτερη, πάνω κάτω όμως αυτή όχι, είναι η εκπομπή. Όχι, έχει σημασία, γιατί ήταν μόδα τότε τα φουλάρια. Γι' αυτό πάνω το δες, όπως με βλέπεις πως είμαι. Σαν να είμαι ποιητής κάπου. Αλλά δεν είμαι. Εδώ θα έλεγα, τα πρώτα που θα έλεγα θα ήταν κωμώσεις, το πρώτο. Σε αυτή την περίοδο, όλο. Με ποιον ήσουν πιο κοντά από αυτή την παρέα? Με την κυρία Μαρία Ηλιάκη, ναι. Με την κυρία Κλεοπάτρα Πατλάκη και με την κυρία Καραβάτου, γιατί ήμασταν από την προηγούμενη χρονιά όλοι μαζί, οπότε είχαμε φάει όλα τα χαστούκια της ζωής μας που κάναμε εξαιρετικά χαμηλά νούμερα. Στο... Σταμάτα, μωρέ. Γιατί να μην τα πω, έχω κάνει έλα και ψηλά. Τώρα, μωρέ. Τι σημασία έχουν αυτά, όχι, αυτό απλά. Είναι. Τότε στην αρχή που πιστεύεις ότι τελειώνει η ζωή σου, άμα δεν ο κόσμος δεν σε ψηφίσει στα ρελάς, κάπως στεναχωριέσαι. Μην κοιτάς, εγώ για αρκετά χρόνια από όνειρα ίσον ήμουνα στην παρέα. Δεν ήμουνα ο καπετανάκος. Οπότε ήσουν λίγο πιο και έπαιρνες και όλα τα μπράβο, γιατί έκλεβες την παράσταση. Τσαν-τσαν. Στο χιούμορ. Είχες, τον μπλα μπλα σου φοβερό. Πάμε σε επόμενη, στην επόμενη συνεργασία. Ποια συνεργασία? Για να δούμε ποια είναι. Έλα. Εδώ είναι πια σχέση ζωής. Εντάξει, αυτή τη χρονιά σας, αυτή τη συνύπαρξή σας, που δεν ξέρω πώς έγινε. Κανείς. Την έχω τόσο έντονα στη μνήμη μου. Βέβαια, παίζαμε απέναντι, ήσουν στο Μέγκα το καλό. Ήμουνα στο Μέγκα, ήταν και τότε καλό. Ήσασταν απίθανο ζευγάρι. Κοίταξε τώρα με τον Γρηγόρη, εγώ δεν ξέρω επίσης τι συνάντηση ήταν αυτή. Ήταν μια ιδιαίτερη συνάντηση. Στην αρχή είχαμε κι εμείς μέχρι να γνωρίσω ένας τον άλλον, λίγο να μας μάθουμε, γιατί κι αυτός πολύ έντονος χαρακτήρας και πολύ ικανός και έχει χιούμορ. Γελάω πολύ με τον Γρηγόρη. Και μετά ξαφνικά, ούτε εγώ το θυμάμαι πώς έγινε. Του Γρηγόρη ιδέα. Κάπως με το τηλέφωνο και ήρθε αυτό και ξεδιπλώθηκε. Δηλαδή δημιουργήθηκε μια παιδική χαρά. Έχουμε ανάγκη ή να δημιουργούμε εστίες για να φύγει η χαρά, για να γίνει ξεφάντωμα, ή εστίες για να φύγουν τα νεύρα. Εδώ ήταν ξεφάντωμα. Το Γρηγόρη, γιατί τον άφησες, πού πήγες μετά? Για βγάλετε μου την επόμενη φωτογραφία, για πες μου. Πού πήγα? Πού πήγες, θυμάσαι, για να. Έκανα μια μεγάλη αποαέτεια. Έκανα το πρωινό καφέ. Είναι ο καφές, η Λίτσα ίδια, αυτό ας μείνουμε εκεί. Σταμάτα, μωρέ. Να μην το πω. Δες τι ωραία που είμαστε. Εγώ αρχικά, αν δεν είναι απόκριες. Ή Φρικοβίτσος. Καθόμαστε εκεί πέρα πραγματικά όπως ήμασταν, σαν να μην ξέρουμε τι μας γίνεται. Παρακολουθείς τη δασκάλα, που είναι η Λίτσα που ήξερε η γυναίκα. Με την Κατερίνα λοιπόν εκεί πέρα έγινε ένα πείραμα. Εμπέτυχε, δυστυχώς. Φάγαμε χρόνο πολύ ενώ... Πάμε στο επόμενο. Εμένα με ενδιαφέρει, ξέρεις τι. Έχεις κάνει τόσες αλλαγές. Τόσες αλλαγές. Αγάπη μου. Εδώ είναι ο γάμος μας. Μαζί σου. Πραγματικά είναι ο γάμος. Όχι, εγώ ήμουν πάντα η τυχερή νύφη δίπλα σου και τις απολάμβανα όλες τις στιγμές μας. Σιρκολίκια έχουμε κάνει, Ελένη, και εσένα, εσύ τρελενόσουνε. Τα βλέπω καμιά φορά στο. Μπαίνω κάποιες στιγμές που είμαι έτσι σε άλλη φάση. Πραγματικά γελάω μετά από τόσα χρόνια που ξέρω και την ατάκα που θα πεις. Κι όμως ξαναγελάω. Ξέρεις ότι εκεί πέρα θα περάσω, θα γελάσω. Πάρα πολύ ωραία. Μου έδωσες χώρο. Άκου. Περίμενε το. Μην κοιτάς έτσι όμορφα. Άκου λίγο. Μην κοιτάς έτσι όμορφα. Εγώ εκεί πέρα είμαι, πώς να σου πω, είμαι το. Η γραμμή από το Ελένη που γράφει κάτω, η γραμμή ήμουνα. Αυτό τόσο τίποτα, καινούριος. Μην είσαι υπερβολικός. Όχι, δεν είμαι, αλλά είμαι πραγματικός. Εσύ λοιπόν μου έδωσες ένα χώρο, τον οποίο τον εκμεταλλεύτηκα ευτυχώς πολύ ωραία, για να μπορέσω να κάνω ό,τι μου κατέβει στο κεφάλι. Αυτό δεν γίνεται να ξέρεις. Δεν γίνεται. Πάντα έτοιμος. Για όλα. Γιατί αυτό που πάντα λέω είναι, δεν υπήρχε ποτέ σκαλέτα σε αυτά που λέγαμε που θα κάναμε. Τίποτα. Υπήρχε ένα ξεκίνημα απλά. Ναι. Ότι υπάρχει αυτό το θέμα. Και τελείωνε όπου πάει. Η πρόθεση. Είχαμε όλη πρόθεση να διασκεδάσουμε και να διασκεδάσει και ο κόσμος μέσα από την παρέα που έβλεπε. Έτσι. Ήταν πολύ καθαρή η πρόθεση. Για πάμε σε επόμενο. Αλλά έκανα. Κουκλάκι μου. Και εδώ λοιπόν μπαίνει το βράδυ που πάντα ήθελες. Και πάντα δεν με ήθελε. Σταμάτα, μωρέ. Να μην θυμηθώ. Τι να θυμηθείς, μωρέ. Αυτό και το θα έρθει παρακάτω φωτογραφία, φαντάζομαι, και από το άλλο επιτυχία βραδύ. Φιλιά στον Αντένα. εδώ ήταν ο κλοκ. Πάμε στο επόμενη χρονιά. Ωραία ήταν η εκπομπή. Το πάτωμα μου άρεσε πολύ.
Εδώ. Εδώ γιατί ξαναγύρισε. Α, δέστε τους πάνω. Δέστε τους. Λάκι κούκλα. Και μένω εκεί για πάντα. Η καινούργιο είναι δίπλα μου, απλά θέλω να το πω. Και ο Γιώργος. Σταμάτα. Ναι, τα γένια μου μαύρα. Δέστε τους, πάρα πολύ ωραία. Αυτή είναι η παρακάτω χρονιά του δέστε, όχι πρώτες. Εγώ νομίζω ήταν οι πρώτες. Γιατί μετά νομίζω ότι αλλάξατε. Τώρα που δεν έχει ελεύθερο χρόνο, να πιούμε κανένα καφέ, να αφήσουμε το άλμπουμ. Πάμε σε επόμενη χρονιά. Στο επόμενο να δω τι έκανα. Κορίτσι μου όμορφο. Προστάνω μα τι να πρωτοθυμηθώ, δεν έχεις κάτσει στα αυγά σου ούτε μια χρονιά. Εδώ τώρα όπως με βλέπεις θέλω να δεις ότι είμαι. Είναι η περίοδος δυστυχώς που η Φρόσα αποφάσισε να σηκωθεί να πάει να βρει τους γονείς της, να φύγει να γίνει αστέρι. Η Μαρία Μπεκατόρου να είναι καλά όπου και να είναι το κορίτσι αυτό. Εδώ είναι, στο Μέγκα το Καλό. Να είναι καλό το Μέγκα το Καλό με τη Μαρία καλά. Με στήριξε τόσο πολύ. Γιατί εγώ βλέπεις το ύφος, είναι. Του θα σας αυτό. Εδώ έχεις είναι... λίγο τα νεύρα σου σε αυτή τη φωτογραφία, κατά τα άλλα όχι. Είμαι σε κατάθλιψη λέγεται. Α, ναι. Φουλ. Πάμε στο επόμενο. Your face sounds familiar. Υπέροχα έχω περάσει το your face. Υπέροχα. Υπέροχα. Πολύ, πολύ ταλέντο μπροστά μου έχω δει. Έχει ακουστεί ότι μπορεί να ξαναβρεθείς εκεί. Παίζει, ναι, θα έχεις φωτογραφία του χρόνου για να το 2024. Πάμε στο επόμενο. Εδώ λοιπόν παρακολουθούμε μία συνέχεια του Πένθους. Ξανά δέστε τους. Πένθους. Μας ξανά είδε ψυχή ζώσα. Δεν είναι αλήθεια, παιδιά. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Αλλιώς θα ήμασταν ακόμα εκεί. Δυστυχώς δεν πέτυχε αυτό που θα θέλαμε. Εγώ δεν ήμουν καθόλου βοηθητικός γιατί ήμουν ακόμα σε Πένθος. Βλέπω κάτι βιντεάκια καμιά φορά που μου βγαίνουν και λέω γιατί δεν μου έλεγε. Ξύρισε το αγαπή. Ξύρισε το μωράκι μου. Δεν είναι Πένθος. Ξύρισε το κουκλάκι μου όμως. Εν πάση περιπτώσει. Ωραία συνέχεια. Πάμε σε επόμενο. Έχει χρόνο. Άλλη επιτυχία. Βράδυ. Βράδυ έκλεισε. να μην τα λέμε, ρε. Κοίταξε, εδώ πέρα τώρα. Εδώ αυτό θα μου το πληρώσει ο Αντένα σε κάποια άλλη ζωή. Τι εννοώ. Εδώ πέρα. Ναι, εννοώ. Εδώ πέρα σου κάνουν πρόταση να κάνεις με την κολλητή σου να συνεργαστείς. Η χαρά είναι αδιανόητη που είσαι με την κολλητή σου, οπότε ξέρεις ότι έχεις μια στήριξη. Παρ' όλα αυτά, δυστυχώς αυτό έπρεπε να έχει γίνει πριν 60 χρόνια το σόου όπως το κάνω. Παλιακό. Πολλά λεφτά έριξε ο Αντένα. Βέβαια θα μου πεις 4 εκπομπές. Δεν ξέρω. Επόμενο. Επόμενο. Γραμμικονομία. Επιτέλους. Επιτέλους καρναβάλι. Για την παρέα. Έρχεται ναι. Και γίνεται μετά καλό μεσημεράκι. Γιατί μιλάμε για το ίδιο πρόγραμμα, έτσι. Ακριβώς, πιο ίδιο δεν αντέχεις. Πες μου λοιπόν μετά από όλη αυτή τη μεγάλη διαδρομή. Α, επιτέλους κούκλος. Ξέρεις πια τι θέλει ο κόσμος από εσένα να δει στην τηλεόραση. Όχι, μωρέ. Τέλεια. Όχι, συγγνώμη, αλλά όχι. Εμένα πέρσι, η εκπομπή πέρσι δεν έκανε κάποια νούμερα για να τα κάνουν κουβέντα. Ενώ δεν πήγαινε σούπερ η εκπομπή καθόλου. Περίμενε. Θες να πούμε στα θέματα της ψυχαγωγίας και πόσο βάλετε όταν υπάρχουν πραγματικά πολύ δυνατά, σκληρά γεγονότα, κοινωνικά θέματα που καίνε τον κόσμο και που μπορεί και εμείς οι ίδιοι να αλλάζουμε το πώς ακριβώς χειριζόμαστε την καθημερινότητα τηλεοπτική μας. Φυσικότατα. Απλά έτσι κι αλλιώς τα νούμερα είναι για να κλαίμε. Μην δίνετε εσύ που είστε νέα στον χώρο. Άκου τον παλιό. Αγάπη μου, μη δίνει σημασία στα νούμερα. Μπράβο. Ναι, γιατί δεν έχει να κάνει. Εγώ θεωρώ ότι κατάφερα αρχικά, και γι' αυτό και θέλω να το πω, γιατί χαίρομαι για τον εαυτό μου, λέω μπράβο, να μην με επηρεάσει καθόλου το κομμάτι αυτό. Καθόλου, μπορώ να στο υπογράψω με... Καθόλου. Πηγαίναμε και κάναμε αυτό που θέλαμε. Ξέραμε ακριβώς τι θέλαμε να κάνουμε. Να διασκεδάσουμε τον κόσμο και όσο μπορούμε κάπως να ακουστεί κάτι, μια άποψη, άλλη μια βασικά εννοώ, άποψη. Αλλά ο κόσμος δεν είμαι σίγουρος τι θέλει, αυτό πάνω σου πω, εκεί πάνω, γι' αυτό λέω και τα νούμερα. Δεν είναι ότι είχε ανάγκη αποκλειστικά για να γελάσει, έκανε νούμερα η Ζέτα. Το ήθελα από αλλού. Μετά έκανε η Κουτσελίνη, η Τζίνα, η Κουτσουνέλη που την έλεγε η γιαγιά μου. Η Ζίνα, η Κουτσελίνη. Η Κουτσουνέλη. Κοινωνικό, τέλεια. Τατιάνα, κοινωνικό. Ευαγγελάτος, Broadway. Κοινωνικό μεσό. Α, είναι στο μέλλον. Καλή αρχή. Άρχισε. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι ο κόσμος λοιπόν μετά ξαφνικά δεν ξέρεις ακριβώς τι θέλει. Γιατί είναι και στη φάση του, γιατί μπορεί να συντονιστεί με τη μαυρίλα που παίζει έξω και να θέλει λίγο να κάτσει. Φυσικά είναι αφορμή για κάτι δικά του που του συμβαίνουν, ή μπορεί να θέλει να πει παράτα με τώρα θέλω λίγο να ανέβω. Οπότε δεν ξέρω τι θέλει ο κόσμος καθόλου. Παρέα θέλει. Παρέα.